γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος και αυτός ο ιερός ναός. Ο μέγας αυτός Άγιος μας, τον οποίο τον αγαπούμε και σεβόμαστε, όχι μόνο εμείς οι οποίοι κατοικούμε εδώ στην Άφπακτο, αλλά όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου γης, όπου υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμά και σέβεται τον Άγιο αυτό του Θεού. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι ιδιαίτερος ο σεβασμός και η τιμή προσφέρεται στον Άγιο, στην είσοδο της Κέρκυρας, εκεί που φυλάσσεται και το τίμιο λείψανό του, το άφθαρτο σώμα του. Γιατί έχει τέτοια μεγάλη δύναμη και δόξα, ο Θεός του έδωσε τέτοια μεγάλη και δύναμη και δόξα του Αγίου, ώστε στον αιώνα να πανηγυρίζεται και να εορτάζει και με το Άγιο λείψανό του, το άφθαρτο, που ενώ θα έπρεπε, όπως συμβαίνει γενικότερα στους ανθρώπους, μετά την έξοδο της ψυχής από το σώμα διαλύεται, του Αγίου Σπυρίδωνος, όπως και πολλών άλλων Αγίων, παραμένει άφθαρτο το λείψανο, δείγμα ότι έγινε κατοικητήριο του Αγίου Τριαδικού Θεού, μέλος του σώματος του Χριστού. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ένας ποιμένας και ήταν ένας ποιμένας, ο οποίος επίμενε ως επίσκοπος στην Εκκλησία, στην Κύπρο, και στη συνέχεια εξακολουθεί να είναι καλός και αγαθός ποιμένας διαμέσου των αιώνων, με τα θαύματα τα οποία επιτελεί. Φυσικά ο Θεός δια του Αγίου Σπυρίδωνος επιτελεί τα θαύματα, και όπως είπα προηγουμένως, με το άφθαρτο τον Άγιο λείψανό του. Φυσικά, όπως ακούσαμε σήμερα πριν λίγο στο Ευαγγέλιο, το οποίο προέρχεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, Λόγος του Θεού, ο οποίος λέγει «Εγώ, το Χριστός, εγώ ημί, ο ποιμήνω καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υπό τον αιμόν». «Εγώ είμαι», λέγει, «ο ποιμήνω καλός, ο οποίος γνωρίζω τα πρόβατά μου και τα πρόβατά μου με γνωρίζουν εμένα». Ο πραγματικός ποιμένας είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος και είναι εκείνος ο οποίος επίμενε και επιμένει τους ανθρώπους ως κεφαλή της Εκκλησίας. Αλλά αυτός έδωσε τη χάρη στους Αγίους Αποστόλους και αυτός έδωσε τη χάρη στη συνέχεια στους επισκόπους να επιμένουν και εκείνη την Εκκλησία του Χριστού. Πραγματικός ποιμένας είναι ο Χριστός. Οι άλλοι επίσκοποι, αρχιερείς, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων και στη συνέχεια οι ιερείς οι οποίοι κάνουν το έργο αυτό με την ευλογία των επισκόπων είναι ποιμένες κατ' εντολή του ποιμένος, του αρχιποίμονος της Εκκλησίας Χριστού. Έτσι πρέπει να δούμε το έργο του Αγίου Σπυρίδωνος και μάλιστα όπως εκφράστηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, γιατί στο Τροπάριο λέμε «ανεδείχθης της πρώτης Συνόδου υπέρμακος», και ένα τροπάριο το οποίο ψάλαμε χθες κατά τη διάρκεια της θείας του Εσπερινού λέει «Της Εκκλησίας του Λίτους Λύκους διαδογμάτων απείλασας και την Ορθόδοξον πίστην σαφώς ετράνωσας». Δηλαδή ο Ιερός Υμνογράφος αναφέρεται στον Άγιο Σπυρίδωνα και του λέει «Άγιε του Θεού, εσύ είσαι ένας ποιμένας της Εκκλησίας του Χριστού, διότι έλαβες τη χάρη από τον ίδιο τον Χριστό που είναι ο πραγματικός ποιμένας. Εσύ έδιωξες από την Εκκλησία τους λύκους και στη συνέχεια ετράνωσες σαφώς την Ορθόδοξη πίστη». Και αυτό έγινε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, της οποίας μέλος ήταν ο Άγιος Σπυρίδων. Τι έκανε εκεί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 μετά Χριστόν? Ετράνωσε την Ορθόδοξη πίστη, δηλαδή ομολόγησε ότι αυτός ο Χριστός είναι αληθινός Θεός. Δεν είναι ένα κτίσμα του Θεού, όπως έλεγε ο Άριος και όλοι οι άλλοι οι Αριανοί, οι οπαδοί του Αρίου. Αλλά ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Είναι τα πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, τα οποία διαβάζουμε κάθε φορά, το οποίο σύμβολο διαβάζουμε κάθε φορά, όχι μόνο στη Θεία Λειτουργία, αλλά και κάθε ακολουθία
γιατί είναι αυτή η πίστη μας. Ομολόγησε ο Άγιος Πυρίδων μαζί με τους άλλους Αγίους Πατέρες, ιδιαιτέρως δε των υπέρμαχων των Άγιων Μέγα Αθανάσιο, αλλά και τον Άγιο Νικόλαο, ότι αυτός είναι αληθινός Θεός. Αυτό είναι το πρώτο έργο το οποίο έκανε. Και το δεύτερο, έδιωξε από την Εκκλησία τους λύκους. Και λύκοι θεωρούνται οι αιρετικοί. Είναι λόγος αφενός μεν του Χριστού, ο οποίος είπε για τον εαυτό του, «Εγώ ημί ο ποιμήνω καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υπό των αιμών», και είναι εκείνος που κατευθύνει το ποιμνιό του. Αφετέρου είναι λόγος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είπε ότι μετά την έλευσή μου, μετά την αναχώρησή μου, θα έρθουν βαρείς, λύκοι βαρείς, οι οποίοι δεν θα λυπηθούν το ποιμνιό και θα θελήσουν να φάγουν το ποιμνιό. Άρρωστε, η έννοια του ποιμνίου και του ποιμένος έχει και την έννοια των λύκων. Γιατί? Διότι ο ποιμήν είναι εκείνος ο οποίος προστατεύει τα πρόβατα από τους λύκους. Και επαναλαμβάνω, λύκοι διαμέσου των αιώνων είναι οι αιρετικοί, οι οποίοι πρεσβεύουν διαφορετικά από ό,τι αποκάλυψε ο Χριστός και διαφορετικά από ό,τι έζησαν και δίδαξαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολοι μετά τον Χριστό, μετά την Πεντηκοστή, και οι πατέρες διαμέσου των αιώνων ως διάδοχοι των Αγίων Πατέρων. Αυτό είναι το έργο το οποίο επετέλεσε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο μεταξύ των άλλων πατέρων και ο Άγιος Σπυρίδων. Ομολόγησε την Ορθόδοξη πίστη για να κατευθυνθούν οι χριστιανοί προς την αλήθεια, γιατί αν δεν ξέρουμε την Ορθόδοξη πίστη που είναι η πηξίδα η πνευματική, δεν μπορούμε να βαδίσουμε την οδό της σωτηρίας και στη συνέχεια να εκδιώξει και τους λύκους, τους βαρείς, τους αιρετικούς, τότε τους αριανούς, διαμέσου των αιώνων πάρα πολλούς αριανούς. Και εξακολουθεί ο Άγιος Πυρίδων να κάνει αυτό το γεγονός, αυτό το έργο το οποίο έκανε τότε. Εξακολουθεί και σήμερα να το κάνει με την παρουσία του μέσα στην Εκκλησία, με το ιερό λείψανό του. Δεν σας φαίνεται λογικό γιατί ο Θεός καθόρισε, γιατί επέτρεψε ο Θεός στα τρία αυτά νησιά των Ιωνίων νήσων, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, να υπάρχουν τρεις Άγιοι των οποίων τα σώματα είναι άφθαρτα? Στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος, στη Ζάκυνθο του Αγίου Διονυσίου και στη Κεφαλονιά του Αγίου Γερασίμου. Άφθαρτα λείψανα. Γιατί? Διότι εκεί είναι τα όρια μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων ομολογιών. Διότι, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, ο Άριος έζησε την πρώτη εκείνη περίοδο, ήταν ένας λύκος βαρύς που επεδίωκε να διασπάσει την Ορθόδοξη πίστη και να την αλλοιώσει και να κατασπαράξει τα πρόβατα του Χριστού. Τον εξεδίωξαν οι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο από την Εκκλησία. Και λέγει ο πατήρ Ιωστίνος, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο νέος ασκητής και Άγιος και δογματικός θεολόγος της Σερβίας, αλλά και όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι δυστυχώς ο αριανισμός δεν εξέλιπε. Γι' αυτό όλος ο δυτικός χριστιανισμός είναι ένας χριστιανισμός που διαποτίζεται από τις θεωρίες του Αρίου και άλλων αιρετικών, οι οποίοι δεν ομολογούν τον Χριστό ότι είναι πέρα για πέρα αληθινός Θεός. Άλλοι λένε ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας προφήτης, ο οποίος κάνει θαύματα, και βεβαίως όταν υπάρχουν διάφορες αιρέσεις οι οποίες παρατηρούνται στον δυτικό χριστιανισμό, τότε φαίνεται σαν οι χριστιανοί αυτοί να πιστεύουν μεν στον Χριστό και για να λέγονται και λέγονται χριστιανοί,
αλλά στην πραγματικότητα σαν να πιστεύουν σε κάποιον άλλο Θεό, όχι αυτό το Θεό που ο ίδιος απεκάλυψε τον εαυτό του στο πρόσωπο του Χριστού, όχι αυτόν που διδάσκουν οι Απόστολοι και οι Πατέρες, σαν να πιστεύουν σε άλλο Χριστό και σε άλλο Θεό. Όταν μελετήσει κανείς προσεκτικά την τριαδολογία των δυτικών χριστιανών που επηρεάζεται από την πλατωνική φιλοσοφία και από το σχολαστικισμό και γενικότερα από μια φιλοσοφική θεώρηση του Θεού και του χριστιανισμού, τότε καταλαβαίνει σαν να πιστεύουν σε ένα άλλο Θεό και όχι τον Χριστό, όπως ο ίδιος απεκάλυψε τον εαυτό του στους ανθρώπους και όπως τον δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες διαμέσου των αιώνων. Οπότε αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας που μας το δείχνει ο Άγιος αυτός που γιορτάζουμε σήμερα, ο Άγιος Πυρίδων, και αυτό είναι το έργο το οποίο κάνει η Εκκλησία. Το έργο της Εκκλησίας είναι να ομολογεί την Ορθόδοξη πίστη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και με αυτή την Ορθόδοξη πίστη να καθοδηγεί τους πιστούς προς την αλήθεια για να βιώσουν την πίστη και να οδηγηθούν στο Χριστό. Και άλλο έργο της Εκκλησίας είναι να εκδιώκει μέσα από την πίμνη που είναι η Εκκλησία, που είναι η πίμνη του Χριστού, να εκδιώκει τους λύκους οι οποίοι θέλουν να κατασπαράξουν τα πρόβατα. Και αυτοί οι λύκοι είναι αιρετικές διδασκαλίες, φιλοσοφικές απόψεις, κοινωνιολογίες και διάφορες άλλες ιδεολογίες που θέλουν να λιώσουν το φρόνημα των χριστιανών και θέλουν να λιώσουν την Ορθόδοξη πίστη. Επομένως ο Άγιος Πυρίδων που και σήμερα μας διδάσκει και σήμερα εξακολουθεί να είναι ποιμένας καλός με την διδασκαλία του, με το ιερό λείψανό του, με τα θαύματα τα οποία επιτελεί, θέλει να μας πει να παραμείνουμε πιστοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να είμαστε πραγματικά πρόβατα του ποιμένους Χριστού και βεβαίως και εμείς οι κληρικοί και όλοι όσοι γνωρίζουν τα δόγματα της Εκκλησίας μας, να πολεμούμε και να εκδιώκουμε τους λύκους οι οποίοι και σήμερα θέλουν να κατασπαράξουν την Εκκλησία του Χριστού. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Σπυρίδωνος για να αποδεχθούμε και εμείς οι κληρικοί καλοί ποιμένες της Εκκλησίας του Χριστού των προβάτων, όπως εκείνος απεδείχθη καλός ποιμένας, και εσείς οι χριστιανοί να αποδεχθείτε καλά πρόβατα της εκλεκτής και ευλογημένης πίμνης του Χριστού. Αμήν.